Καλείται στο βήμα ο ειδικός αγορητής από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ορίστε. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου. Εύχομαι μια καλή και επιτυχημένη θητεία. Κρίνοντας από την τροπολογία που καταθέσατε την ώρα που μπήκα στη Βουλή, διαβάζω: η προτινόμενη διάταξη είναι αναγκαία στο πλαίσιο της εφαρμογής ΤΑΔΕ, αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Και την διαβάζω τη διάταξη, η παράγραφος 3 του άρθρου 99 του νόμου 4052 καταργείται. Κύριε Δρίτσα, γιατί είστε λίγο παλιότερος. Φαντάζεστε να έφερνε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μια τέτοια διάταξη εδώ για τα γραφεία ευρέως εργασίας στα ιδιωτικά? Τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά? Ότι είμαστε οι δούλοι του νεοφιλελευθερισμού. Ότι είμαστε τα όργανα του Σόιμπλε. Και μην νομίζετε ότι τέτοια δεν ελέγχονται στην Ελληνική Βουλή, κυρίες και κύριοι. Διότι εγώ ήμουν Υπουργός Υγείας μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη όταν φέραμε στη Βουλή αυτή την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Ωιμε! Τι περάσαμε για αυτή την εργαλειοθήκη, κύριε Υπουργέ, σας στην Αμερική δεν τα ζήσατε. Ήσαν καλά εκεί μπροστά. Ο κ. Αποστόλου γελάει δίπλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη Βουλή αυτή την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Τι μας λέγανε ο κύριος Τσίπρας? Ότι έχουμε βάλει το σκηνή που θα μας κρεμάσουνε. Βγαίναμε έξω και οι φαρμακοποιοί φωνάζανε ότι πληρώσαμε 700 χιλιάρικα του ελληνικού λαού για να αγοράσουμε την έκθεση του ΟΣΑ. Και κύριε Δρίτσα, θέλω να σας το πω. Και ξέρετε και πώς να σας εκτιμώ. Όχι ονομαστικές αναφορές. Θέλω να σας το πω. Παρότι είναι συμπαθής. Γιατί όλα όσα δεν τολμήσαμε να κάνουμε εμείς, φοβούμενοι εσάς που φωνάζατε, αλλά και πολλούς δικούς μας που αντιδρούσανε, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και τα ψηφίζει όλα για να επιβεβαιωθεί η ρίση του Ανιέλη ότι υπάρχει αυτή η χρήσιμη αριστερά που έρχεται και ψηφίζει αυτά που δεν μπορεί να ψηφίσει η δεξιά. Το ξέρετε φυσικά αυτό. Κύριε Αποστόλου, αν σας γνώριζε ο Ανιέλη, πολύ θα σας αγαπούσε. Όλα αυτά που η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορούσε να ψηφίσει, τα φέρνετε στο παρόν νομοσχέδιο. Και φυσικά εμείς τα ψηφίζουμε. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Και τότε θέλαμε να τα ψηφίσουμε. Αλλά πώς να τα ψηφίσουμε όταν στέλνατε τους προβοκάτορές σας έξω από τις ταβέρνες και πετάγατε γιαούρτια και πέτρες στους βουλευτές της συμπολιτεύσεως τότε και κάνατε όλες τις προβοκάτιες, τις παρελάσεις και κατεβάζετε κάθε μέρα τον κόμμα στους δρόμους. Και δείτε τι ωραία που περνάει. Με μια μικρή τροπολογιούλα περνάει ένα, ακούστε τη φρασιολογία, έξτρα νεοφιλελεύθερο μέτρο. Ένα έξτρα νεοφιλελεύθερο μέτρο σε ένα έξτρα νεοφιλελεύθερο νομοσχέδιο, χρησιμοποιώ δικά φρασιολογία, το οποίο και θα ψηφίσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τα χαράς και με τα δυο σας τα χεράκια. Και έτσι θα έχει αυτή η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και αριστερό πρόσημο και υπογραφή από τα αριστερά. Θερμά συγχαρητήρια. Είναι μεγάλο κέρδος για τον ελληνικό λαό, για την ορίμανση της κοινωνίας μας, ότι καταφέρατε να αποκοπείτε από όλες τις αριστερές ιδεολειψίες της νιώτης σας. Φυσικά, έχουμε και το τραγελαφικό σήμερα που ψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο να είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας στην Αβάνα. Αυτό είναι σχεδόν αστείο. Την ώρα που στην Ελληνική Βουλή ψηφίζεται την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, δηλαδή το πιο, πάλι σε εισαγωγικά το βάζω αυτό γιατί εγώ δεν έχω θέματα αυτού του όρου, αλλά για να συνεννοούμαστε. Νεοφιλελεύθερο κείμενο που έχει ψηφίσει η Βουλή αυτά τα 7 χρόνια, αυτό που ψηφίζετε εδώ, είναι το πιο νεοφιλελεύθερο κείμενο που έχει ψηφιστεί από την πρώτη μέρα του Μνημονίου. Είναι όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν τολμήσει να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις των Γερμανοτσολιάδων. Και έχετε και τις κάνει αριστερά. Και την ώρα που ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βάζει τη Βουλή με διαδικασία του κατεπήγοντος να ψηφίσει αυτό, και οι αγωνιστές της αριστεράς όπως ο κύριος Δρίτσας ή ο κύριος Αποστόλου θα τα ψηφίσουν με τα δυο τους τα γεράκια, την ίδια ώρα είναι στην Αβάνα για να πουλήσει επανάσταση. Για να μας πει ότι είναι υπέρ της επαναστάσεως των λαών μέχρι την τελική νίκη. Προσπερνώ το γεγονός ότι η χώρα που πάει και ο ηγέτης που πάει να τιμήσει σήμερα δεν έκανε εκλογές για 50 χρόνια. 50 χρόνια δεν έχει κάνει εκλογές Κούβα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ταιριάζει στα δημοκρατικά, στα ανακλαστικά, το να τιμάτε έναν ηγέτη που 50 χρόνια δεν έκανε εκλογές. Α,
Αλλά καταλαβαίνω τώρα και αυτές τις ιδεοληψίες σας και αυτές τις φαντασιώσεις σας που θέλετε με κάποιο τρόπο να τις τονίσετε, γιατί βεβαίως η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ σας έχει πέσει κάπως βαριά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επί της ουσίας λοιπόν, για να κλείσω, είναι απολύτως προφανές ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ είναι ένα μεταρρυθμιστικό κείμενο που και εμείς το υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή, παρά τις ύβρις και τις κοφαντίες και τη λάσπη που δεχτήκαμε, την ώρα που ο λαϊκισμός τα έσκιαζε όλα. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας μας για να έχουμε επιτέλους οικονομική πρόοδο. Γιατί βεβαίως οικονομική πρόοδο δεν θα έχουμε με το οικονομικό μοντέλο της Κούβας που πήγε τώρα ο Τσίπρας εκεί να προσκυνήσει, αλλά με το οικονομικό μοντέλο της φιλελεύθερης οικονομίας. Εντάξει, ας ψηφίζει τη φιλελεύθερη οικονομία στη Βουλή και ας προσκυνάει και τον Κάστρο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Κλείνω όμως με ένα θέμα πιο σημαντικό. Βλέπω τον συνάδελφο τον κύριο Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, έλατε ότι εδώ είμαστε βουλευτές. Είδα μια συνέντευξή σας. Του κανονισμού γνωρίζετε ότι οι προσωπικές αναφορές απαγορεύονται. Στην οποία, κλείνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, στην οποία είπατε ότι το ΤΑΙΠΕΔ κάνει ιδιωτικοποιήσεις μόνο και μόνο για να παίρνουν μίζες οι ΤΑΙΠΕΔΕΤΖΙΔΕΣ. Επειδή πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ήταν ο κύριος Πιτσιόρλας, ο οποίος έγινε και υφυπουργός, θα ήθελα πάρα πολύ καλά να μου εξηγήσετε σε ποιες μίζες αναφερόσασταν. Το βίντεο υπάρχει, το έχω αναρτήσει στο Twitter μου από χθες, παίζει σε όλα τα social media. Σε ποιες μίζες αναφερόσασταν, σε ποιους τα υπεδιτζίδες, και αν επιμένετε στη δήλωσή σας, γιατί είσαι βουλευτής της κυβερνήσεως, ότι ο μόνος λόγος που τα υπεδ κάνει αποκατοικοποιήσεις είναι για να μοιράζουν μεταξύ τους οι τα υπεδιτζίδες μίζες. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Δημητριάδη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τώρα πια που μιλάτε στα κανάλια, για όσο καιρό είστε ακόμα βουλευτής, ότι είστε βουλευτής. Και αυτά που λέτε, δεν θα τα λέτε όπως θα λέγατε μεταξύ σας στο καφενείο. Οι αριστερές ιδεοληψίες τελειώσανε με αυτό που ψηφίζετε τώρα. Τώρα γίνεται σοβαρός άνθρωπος, ψηφίζετε ΟΣΑ. Αφήστε λοιπόν αυτά που τα συζητήσατε στα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ωραία.